Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Δώρα, αυτό είναι το ημερολόγιο μιας σελίδας μάνας και σήμερα έχουμε το πολυαναμενόμενο Q&A. Τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Συγγνώμη, έχω και τον ωραίο να παρέουλα, όπως ακούτε. Έλα, γόρι μου. Ναι. Όλες οι ερωτήσεις λοιπόν που μου κάνετε θα απαντηθούν σήμερα, οπότε αν θέλετε να μάθετε όλα αυτά που μου ρωτήσατε, τότε μείνετε συντονισμένοι και πάμε γρήγορα στο βίντεο. Έχω φορτώσει στο κινητό όλες τις ερωτήσεις που μου έχετε κάνει και θα προσπαθήσω να τις διαβάζω και να απαντάω σχετικά σύντομα, διότι με ξέρετε εμένα μου αρέσει να μιλάω, αλλά έχοντας τον Ορίον εδώ πέρα παρεούλα. Είναι και η ώρα 12 και κάτι, σε λίγο θα πρέπει να κάνουμε μεσημεριανό. Σύν ότι και έχω στην κάμερα την Ανδρομέδα, η οποία κοιμάται αυτή τη στιγμή, και έχω το μάτι μου από εκεί επίσης για να βεβαιωθώ ότι είναι καλά και μόλις ξυπνήσει θα πρέπει οπωσδήποτε να σας αφήσω και να κατέβω να ετοιμάσω το μεσημεριανό μας. Οπότε θα ξεκινήσουμε γρήγορα με τις ερωτήσεις που μου κάνατε. Η ερώτηση που βλέπω πρώτη είναι τι θα σε έκανε να σταματήσεις στο YouTube. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά πράγματα που θα με έκαναν να σταματήσω. Το ξεκίνησα διότι έψαχνα παρέα και παρόλο που έχω βρει αυτή την παρέα, το ξεκίνησα διότι είχα πάρα πολύ ελεύθερο χρόνο. Όμως τώρα που έχει τελειώσει η άδεια μητρότητος και που σιγά σιγά έχουν αρχίσει να ανοίγουν και τα καταστήματα και υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα να χρειαστεί να επιστρέψω στη δουλειά, θα δούμε, αυτό έχει παρένθεση εδώ. Άμα δεν έχω αρκετό χρόνο, ίσως να χρειαστεί να σταματήσω, άμα δηλαδή έπρεπε να γυρίσω τη δουλειά και να κάνω 40ωρο. Δεν θα υπάρχει αρκετά ελεύθερος χρόνος που να μπορώ να διαθέσω για το YouTube ή δεν ξέρω κάποια ασθένεια που θα μπορούσα να με κρατήσει μακριά ή κάποια πολύ προσωπικά δεδομένα τα οποία δεν θα ήθελα να μοιραστώ και τα οποία δεν θα με επέτρεψαν να παραμείνω στο YouTube. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα μπορούσαν να το προκαλέσουν. Σίγουρα όμως όχι κάτι το οποίο θα ήθελα να συμβεί. Η επόμενη ερώτηση λέει: θα ήθελα να ρωτήσω για το επίδομα των παιδιών, πόσο δίνουν οι Άγγλοι για δύο παιδάκια. Λοιπόν, το επίδομα είναι διαφορετικό. Το πρώτο παιδί παίρνει γύρω στις 80-85 λίρες και μετά από εκεί και μετά το κάθε παιδί παίρνει νομίζω άλλες 60. Να σου δώσω να καταλάβεις, εγώ παίρνω ακριβώς 140 λίρες το μήνα για τα δύο. Νομίζω είναι 82 και 58, κάπως έτσι πάει. Πάντως το σύνολο αυτή τη στιγμή είναι ακριβώς 140 λίρες. Για να συνεχίσω. Τι διαδικασία χρειάζεται για να δηλώσεις το παιδί στην ελληνική πρεσβεία όταν δεν είστε παντρεμένοι με τον σύντροφό σου? Ξέρω ότι στην Αγγλία το δηλώνεις στο κάουνσιλ της περιοχής και η διαδικασία για βρετανικό διαβατήριο γίνεται online. Με την Ελλάδα τι γίνεται? Λοιπόν, εμείς δεν έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή τη δήλωση πλήρως. Ξεκινήσαμε διαδικασία για τη δήλωση. Οπότε θα σου πω εγώ τι έκανα. Χρειάζεται να επικοινωνήσεις με το προξενείο της περιοχής σου, είτε αυτό θα είναι το προξενείο, επίτιμο προξενείο, είτε θα είναι το προξενείο στο Λονδίνο, ανάλογα με το που βρίσκεσαι. Να κλείσεις ένα ραντεβού και να κάνεις ληξιαρχική πράξη γέννησης. Για να το κάνεις αυτό, θα πρέπει να έχεις μαζί σου τη ληξιαρχική πράξη γέννησης που έχεις κάνει στο κάουνσελ στην Αγγλία. Και φυσικά, αν δεν είστε παντρεμένοι με τον σύντροφο, θα πρέπει ο σύντροφος να είναι εκεί μαζί σου, ούτως ώστε να κάνει αναγνώριση του παιδιού. Δηλαδή, θα κάνετε και αναγνώριση τέκνου και ταυτόχρονα θα κάνετε και ληξιαρχική πράξη γέννησης. Φυσικά, άμα έχει γίνει η αναγνώριση ήδη στο αγγλικό χαρτί, είναι πολύ πιο εύκολα. Από εκεί και μετά, μόλις κάνεις αυτά τα χαρτιά, θα πρέπει να τα πας στην Ελλάδα και να τα δηλώσεις στο ληξιαρχείο στην Αθήνα, το οποίο είναι το ληξιαρχείο που αναλαμβάνει όλες αυτές τις υποθέσεις όσον αφορά κατοίκους εξωτερικού. Εμείς αυτό το κομμάτι δεν το έχουμε κάνει ακόμα, γιατί δεν βόλεψε να έρθουμε στην Ελλάδα. Όπως είπα λοιπόν, εμείς τη διαδικασία δεν την έχουμε τελειώσει, οπότε δεν ξέρω ακριβώς να σου πω. Ξέρω ότι μετά που θα γίνει η δήλωση στο ληξιαρχείο στην Αθήνα, από εκεί και μετά, με αυτό το χαρτί, νομίζω μπορείς να κάνεις αίτηση και για ελληνικό διαβατήριο, αν αυτό είναι που σε ενδιαφέρει. Πέραν αυτού, δεν έχω κάτι παραπάνω να σου πω. Οι Αγγλίδες λέει πως είναι σαν μητέρες, τι εννοώ, έχουν αυτό που έχουμε και εμείς με το φαγητό, με τα διαβάσματα, συνέχεια από πίσω από το παιδί. Και για να μην παρεξηγηθώ, προς Θεού δεν λέω για την αγάπη, γι' αυτό εννοείται. Η αλήθεια είναι πως οι Έλληνες είμαστε υπερπροστατευτικοί, δηλαδή έχω δει διαφορά μεταξύ Ελλήνων και ξένων. Ελλήνων βέβαια στην Ελλάδα, δεν έχω Έλληνες φίλους που να είναι γονείς στην Αγγλία αυτή τη στιγμή για να σας πω ότι το έχω βιώσει και όντας στο εξωτερικό. Έχω δει όμως φίλους Άγγλους που έκαναν παιδάκια και πως είναι πολύ πιο χαλαροί και πολύ πιο άνετοι. Ναι, με το διάβασμα τρέχουν και αυτοί, αλλά σε γενικές γραμμές αυτό με το φαγητό ειδικά, που εμείς τα παιδιά τα μπουκώνουμε και όχι φάε, όχι αμάν, όχι ζαμάν, αυτό δεν το έχουν εδώ πέρα καθόλου,
Συνήθως βάζουν ένα φαγητό μπροστά τους και είναι στο φάε, όσο φας, ό,τι φας και κάπως έτσι πάει. Βέβαια το θέμα είναι που έχω παρατηρήσει πολύ ότι είναι λίγο τον άκρον εδώ. Είναι άσπρο και μαύρο, δεν υπάρχει γκρι. Λέγοντας ότι υπάρχουν γονείς οι οποίοι θα είναι πολύ προσεκτικοί με το φαγητό ιδίως, να είναι όλα τα πράγματα οργανικά, να μαγειρεύουν στο σπίτι, να τους κάνουν συνταγές, να όλα αυτά δηλαδή. Να είναι πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί σε βαθμό που εγώ πιστεύω είναι υπερβολικός, και μετά υπάρχουν και οι γονείς από την άλλη που δεν τους ενδιαφέρει καθόλου, που είναι, αγοράζονται όλα έτοιμα, που τα ίζουν τα παιδιά McDonald's και τα, που δηλαδή είναι όλα έτοιμα τζίδικα και ήδη δεν ασχολούνται πολύ, το οποίο επίσης είναι υπερβολή. Για μένα παν μέτρων άριστον, και το έτοιμα τζίδικο θα το φάει το παιδί, αλλά και το σπιτικό, δεν χρειάζεται να είναι όλα οργανικά. Θες πάλι αγκαλίτσα? Γενικότερα πιστεύω ότι, όπως είπα, πάνε μέτρων άριστον. Δεν είναι δηλαδή ανάγκη να υπερβάλλουμε σε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε. Αν βίωσα ρατσισμό. Προσωπικά ρατσισμό νομίζω βίασα μονάχα μία φορά. Έτσι που να το κατάλαβα, να το πω σωστά. Γιατί προφανώς υπάρχουν πάντα έτσι κάποια σχόλια του τύπου. Αλλά δεν. Δεν το θεώρησα ρατσισμό αυτό καθεαυτό, που να επέδρασε κάπως στη ζωή μου και να μου έκανε εμένα τη διαφορά. Κεντρική σχολή άκουγα και στην Ελλάδα χωρίς να είναι ρατσισμός, ήταν ρατσισμός βάρους. Για κιλά, ήταν ρατσισμός για άλλα πράγματα. Ο ρατσισμός δεν έχει να κάνει μόνο με την καταγωγή, έχει να κάνει γενικότερα, πιστεύω, με πολλά. Και το έχω βιώσει γενικότερα, αλλά όσον αφορά τον ρατσισμό καταγωγής, νομίζω ότι ήταν μονάχα μια φορά σε δουλειά όταν ήμουν διευθύντρια, όπου ήταν πάρα πολύ ξεκάθαρο στο μαγαζί που ήμουν, ενώ λάτρευα τη δουλειά, ότι η μάνατζερ που είχα πάνω από μένα ήθελε πάρα πολύ να προωθήσει τη δουλειά σε Αγγλίδα και δεν της άρεσε καθόλου το γεγονός ότι εγώ ήμουν Ελληνίδα. Του λέω, ξέρω, Ρίνος, τώρα ακούτε, δεν έχει σταματήσει. Λοιπόν, δεν την άρεσε καθόλου το ότι εγώ ήμουν Ελληνίδα και ότι παρόλα αυτά δούλευα τόσο σκληρά που το μαγαζί μέσα σε 4 μήνες πήρε 3 βραβεία, κάτι το οποίο δεν το κατάφερε προηγουμένως με καμία άλλη, έτσι, κοπέλα που είχε βάλει στη συγκεκριμένη θέση. Και δεν ξέρω γιατί το πήρε στραβά, αντί να το πάρει θετικά ότι το μαγαζί προωθείται και γενικότερα και αυτή προωθείται λόγω των αποτελεσμάτων που φέρνω εγώ με την εργασία μου, αυτό το πήρε στραβά. Του στείλω ότι ήρθε η ξένη να μας πάρει τις δουλειές. Δεν ξέρω. Πάντως ήταν η μοναδική φορά στην οποία βίωσα ρατσισμό, όχι μόνο από σχόλια και από άποψη, δηλαδή αντιμετώπιση στη δουλειά και στην εργασία που έκανε κάποια διαφορά στην καθημερινότητά μου και στη ζωή μου και στην εργασία μου. Έπαιρνε αυτό, όπως είπα, από τα σχόλια. Εγώ, Μπενάκης, Βιανάκης, δεν με πειράζουν. Θα ήθελα να σε ρωτήσω αν τα παιδιά σου μιλάνε, καταλαβαίνουν ελληνικά. Λοιπόν. Δεν μιλάνε. Το Ορίωνας δεν μιλάει ακόμα καθόλου, έτσι. Μιλάει, λέει μαμαμά, μπαμπαμπαμπα. Εντάξει, λέμε τώρα, έχουμε αρχίσει να λέμε λίγο έτσι από εδώ λεξούλες. Αλλά πολύ βασικά, δηλαδή, σύνολο να λέμε 7-8 λέξεις αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε δηλαδή πολύ ακόμα, όμως λέει μαμά και μπαμπά στα ελληνικά, λέει επίσης και ντάντα, το λέει δηλαδή και στα αγγλικά. Νομίζω είναι μια μίξη, διότι λέει και γιαγιά, μέχρι στιγμής δηλαδή ο Ρίωνας και τα δύο. Εγώ τους μιλάω ελληνικά, αλλά μιλάω και αγγλικά μέσα στο σπίτι, οπότε έχουν ακούσματα και από τα δύο. Η Ανδρομέδα από την άλλη μιλάει πολύ περισσότερο αγγλικά από ό,τι μιλάει ελληνικά, αλλά αυτό δεν επηρεάζει στο πόσο καταλαβαίνει, διότι όταν τις μιλάω στα ελληνικά ξέρει πολύ καλά τι της λέω, διότι αντιδράει αντιστοίχως. Δηλαδή, άμα τη ζητήσω να έρθει σε μένα, ο Ρίωνα. Θέλεις πάλι η καλύτσα? Όπως είπα, η Ανδρομέδα καταλαβαίνει πολλά ελληνικά, αλλά δεν μιλάει ελληνικά, και αυτό γιατί προφανώς τα περισσότερα της ακούσματα είναι αγγλικά. Τα παιχνίδια που παίζουμε είναι όλα αγορασμένα, με όλα αυτά δηλαδή που είναι διαδραστικά είναι στα αγγλικά. Δεν έχουμε κάτι αυτή τη στιγμή στα ελληνικά. Δεν έχω πολλά βιβλία στα ελληνικά, διότι δεν έχω πρόσβαση και λόγω του κορονοϊού δεν καταφέραμε να έρθουμε και στην Ελλάδα για να πάρω περισσότερα βιβλία. Αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση και τα παιδικά που παρακολουθούμε είναι κατά βάση στα αγγλικά. Γενικότερα δηλαδή τα ερεθίσματά της είναι πιο πολύ στα αγγλικά και προφανώς μέσα στο σπίτι μιλάμε αγγλικά κατά βάση όταν είναι ο μπαμπάς στο σπίτι και στο χώρο. Γιατί δεν θέλουμε να τον αποκλείουμε, δεν θέλουμε δηλαδή να κάθεται στο χώρο και να μην καταλαβαίνει τι λέμε. Οπότε και εγώ τα ελληνικά τα χρησιμοποιώ περισσότερο όταν περνάω χρόνο με τα μικρά. Καλή ώρα όπως είμαστε τώρα, που ο μπαμπάς είναι στη δουλειά. Και όχι όταν είμαστε όλοι μαζί.
Αλλά καταλαβαίνω για τα δύο. Η Ανδρομέδα, όπως είπα, καταλαβαίνει πολύ καλά ελληνικά, αλλά δεν μιλάμε ακόμα πολύ. Δυσκολεύτηκες να προσαρμοστείς στην κουλτούρα των Άγγλων ή και το αντίστροφο, και ο σύζυγός σου να καταλάβει την ελληνική κουλτούρα που μπορεί να έχεις μέσα σου εσύ, αν είχατε γενικά διαφορές όσον αφορά απλά καθημερινά πράγματα μέσα στο σπίτι, στην ανατροφή των παιδιών κτλ. Λοιπόν, εγώ πιστεύω, Κωνσταντίνα μου, ότι αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δηλαδή, εμείς δεν είχαμε προβλήματα όσον αφορά ούτε την ανατροφή των παιδιών, ούτε και είχαμε πρόβλημα με την κουλτούρα. Νομίζω η κουλτούρα είχα πρόβλημα στην πολύ αρχή να αντιληφθώ, όχι να αντιληφθώ, να αποδεχθώ κάποια κομμάτια της αγγλικής κουλτούρας, τα οποία αντιλαμβάνομαι ότι πιθανότατα δεν θα τα αποδεχθώ ποτέ, διότι για μένα το να πίνεις υπερβολικά και να το θεωρείς ένα απαραίτητο κομμάτι της διασκέδασής σου για την καθημερινότητά σου και ειδικά για το Σαββατοκυριακό σου είναι αδιανόητο. Αλλά υπάρχουν και κομμάτια της αγγλικής κουλτούρας τα οποία για μένα έχουν δηλαδή μεγάλη διαφορά. Για παράδειγμα, το γεγονός ότι γενικότερα οι γονείς και η οικογένεια δεν χώνεται, δεν ανακατεύεται. Ξεκινάς δηλαδή μια οικογένεια, ξεκινάς να είσαι με κάποιον άνθρωπο και να ξεκινήσετε μια οικογένεια κτλ. Και σε γενικές γραμμές εδώ πέρα δεν ανακατεύονται οι γονείς στην καινούργια οικογένεια, στην νεοσύστατη οικογένεια. Ενώ στην Ελλάδα το έχουμε γενικότερα οι γονείς. Θα μου πεις, έχει να κάνει με αγάπη. Πολλές φορές όμως έχει να κάνει και η αγάπη κατευθύνεται λάθος και δημιουργεί προβλήματα αντί να δημιουργεί διευκολύνσεις στο καινούργιο ζευγάρι. Και εγώ αυτό το βίωσα κιόλας ελαφρώς στο παρελθόν, με προηγούμενες σχέσεις. Και ήταν η μεγαλύτερη διαφορά που έζησα εδώ. Φυσικά κάποιοι που ζουν στην Αγγλία μπορούν να πούνε κιόλας ότι εδώ πέρα δεν είναι η οικογένεια όπως είναι στην Ελλάδα. Και όντως δεν είναι. Δεν υπάρχουν τόσο ισχυροί δεσμοί. Όμως εγώ από τύχη βρέθηκα σε μια οικογένεια η οποία έχει πάρα πολύ ισχυρούς δεσμούς και μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση κιόλας όταν πρώτα είχα έρθει και είχα γνωρίσει την οικογένεια του Άνταμ, γιατί δεν υπήρχε αυτός αυτή η αίσθηση ότι είναι απόμακρη, ότι ήταν η πόρτα τους ανοιχτή, έμπαινε, έβγαινε ο κόσμος μέσα σε εκείνο το σπίτι, ερχόντουσαν ξαδέρφια, αδέρφια, γινόταν χαμός. Και μου θύμισε πάρα πολύ το σπίτι στο χωριό που η πόρτα ποτέ δεν έκλεινε και η γιαγιά είχε κόσμο συνέχεια μέσα και όλοι ερχόντουσαν χωρίς να πάρουν τηλέφωνο πρώτα και να πούνε ερχόμαστε. Οπότε έχει να κάνει νομίζω με τον άνθρωπο όλο αυτό, έχει να κάνει με το ποιος είναι. Άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι όσον αφορά για το να αποδεχθεί ο Άνταμ ίσως στην ελληνική κουλτούρα, ήταν εύκολο για μας διότι ο Άνταμ είχε δουλέψει στο παρελθόν για πάρα πολλά χρόνια, νομίζω 6-7 χρόνια, με Έλληνα αφεντικό, ο οποίος κιόλας τον έλεγε τότε για πλάκα ότι εσύ με Ελληνίδα θα καταλήξεις. Αυτό τον έλεγε. Και ο Άνταμ γελούσε και έλεγε: αποκλείω, πού θα τη βρω. Έλα μου, ντε, πού θα τη βρεις. Είδατε πώς θα φέρνει τύχη. Πάντως είχε μάθει από τότε, είχε ζήσει μέσω του αφεντικού του, ο οποίος είχε προφανώς μέλη της οικογένειάς του να δουλεύουν στο ξενοδοχείο που είχαν, το οποίο είχε και αίθουσα δεξιώσεων. Είχε συνηθίσει να βρίσκεται ανάμεσα σε Έλληνες, είχε μάθει λίγο πολύ την νοοτροπία και ήταν μια νοοτροπία που δεν του ξένησε, ούτε του φάνηκε διαφορετική. Μένω στην Αγγλία και δεν θα έλεγα ότι έχω και την καλύτερη προφορά, οπότε σχεδόν έχω αποφασίσει ότι δεν θα μιλάω αγγλικά στο παιδί. Όταν θα έρθει η ώρα, ποια είναι η γνώμη σου γι' αυτό? Εγώ, εσύ έχεις πολύ ωραία προφορά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σύνθια, νομίζω, όπως είπα και πριν, για μένα νομίζω το πιο σημαντικό είναι να βοηθήσεις το παιδί να δημιουργήσει μια δίωδο επικοινωνίας. Τώρα, αν αυτή η δίωδος επικοινωνίας με εσένα είναι πιο εύκολο να γίνει στα ελληνικά, ειδικά αν υπάρχει κιόλας σύντροφος στο σπίτι ο οποίος είναι και αυτός Έλληνας, τότε είναι προφανές ότι είναι πιο εύκολο το παιδάκι να μάθει πρώτα ελληνικά μέσα στο σπίτι. Εάν ο σύντροφος είναι Άγγλος ή κάποιας άλλης εθνικότητας, τότε πιστεύω ότι γενικότερα το παιδί θα πρέπει να έχει έκθεση και στις δύο γλώσσες, και αν αυτό σημαίνει ότι είναι δύο διαφορετικές γλώσσες μέσα στο σπίτι και μία τρίτη από το περιβάλλον, ας είναι και έτσι. Το λέω γιατί έχω φίλο ο οποίος είναι Έλληνας, παντρεμένος, ο οποίος είναι κάτοικος εδώ στην Αγγλία, παντρεμένος με Κινέζα, στο σπίτι μέσα μιλάνε ελληνικά και κινέζικα και τα παιδιά στο σχολείο μαθαίνουν αγγλικά. Και αυτή τη στιγμή τα παιδιά μιλάνε άπτεστα ελληνικά, πάρα πολύ καλά κινέζικα και φυσικά μιλάνε και αγγλικά. Φοβερά αγγλικά, διότι πηγαίνουν στο σχολείο και μαθαίνουν αγγλικά. Οπότε νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι που θα έπρεπε να σε αγχώνει. Τα παιδιά είναι σφουγγάρια και μαθαίνουν πάρα πολύ εύκολα. Γι' αυτό και εγώ δεν έχω αγχωθεί για το αν η Ανδρομέδα θα μιλήσει στο μέλλον ή αν θα μιλήσει αγγλικά. Συγγνώμη, θα μιλήσει ελληνικά όσο καλά όσο θα μιλάει αγγλικά, και αντίστοιχα και ο Ρίωνας.
αυτό δεν είναι κάτι που θα έπρεπε να σε αγχώνει. Ξεκίνα να δημιουργήσεις μία δίωδο επικοινωνίας και να μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παιδάκι και από εκεί και μετά όλα τα άλλα θα έρθουν. Μην αγχώνεσαι. Πού θα ήθελα να ταξιδέψω εκτός από την Ελλάδα, από όπου υπάρχουν πάρα πάρα πολλά μέρη. Αυτή τη στιγμή θα ήθελα πάρα πολύ να κάνω διακοπές. Και διακοπές θα ήθελα ένα μέρος στο οποίο να είναι και πράσινο, αλλά να έχει και παραλία. Θα ήθελα κάτι τέτοιο, δεν ξέρω ακριβώς που θα πήγαινα, υπάρχουν πάρα πολλά μέρη, αλλά είναι όλα φανταστικά. Και το λέω φανταστικά, όχι φανταστικά μέρη. Είναι αυτή τη στιγμή στη φαντασία μου, διότι με τον κορονοϊό και με αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο μας, δεν μας βλέπουν να πηγαίνουμε πουθενά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Τουλάχιστον όχι διακοπές σε άλλα κράτη. Τι στρώμα έχεις βάλει στα κρεβατάκια των παιδιών, ρωτάει η Σοφία. Σοφία μου, έχω βάλει τα ορθοπαιδικά στρώματα του IKEA. Πήγαμε και διαλέξαμε το. Νομίζω είναι αυτό που κάνει 130 λίρες το στρώμα για τα κρεβατάκια τους. Γιατί τα κρεβατάκια που πήραμε είναι κρεβατάκια τα οποία στην πορεία μπορούν να χάσουν τα κάγκελα και να γίνουν κανονικά κρεβάτια και να χωράνε να τα χρησιμοποιήσουμε δηλαδή μέχρι και την ηλικία των 2 ή 3 κτλ. Η Ανδρομέδα για παράδειγμα ακόμα σε αυτό κοιμάται, που είναι 2 χρονών και έχει ακόμα χώρο για να μεγαλώσει ακόμα. Θα ρίξουμε δηλαδή το κάγκελο και βλέπω να αλλάζουμε, να χάσουμε δηλαδή το πρώτο κρεβατάκι και να πάμε σε μεγάλο κρεβάτι για μεγάλα παιδάκια γύρω στην ηλικία των 3. Οπότε μέχρι εκείνη την ηλικία νομίζω ήταν μια χαρά. Το στρώμα της την αρέσει πάρα πολύ. Αρέσει και στον Οριώνα, γιατί έχει και αυτός μεταφερθεί πλέον στο δωμάτιο και κοιμάται σε αυτό το στρώμα. Είναι σκληρά στρώματα, αλλά όπως είπα είναι ορθοπαιδικά. Εντάξει, είναι λίγο πιο ακριβά, αλλά νομίζω ότι αξίζουν τον κόπο γιατί είναι αυτά τα μπαμπού που επιτρέπουν στην αναπνοή κτλ. Μπορείς να πας και να το κοιτάξεις, νομίζω στο IKEA δίνουν όλες τις. Το φυλάδι δηλαδή. Πρέπει να υπάρχει αυτό το στρώμα και στην Ελλάδα και μπορείς να βρεις όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με το τι κάνει. Παρατηρώ στα βίντεο πως στο σούπερ μάρκετ οι τιμές σε σχέση με την Ελλάδα διαφέρουν πολύ. Με 1.400 ευρώ σε χωριό της Ελλάδος ζούμε πολύ δύσκολα. Στην Αγγλία είμαστε κι εμείς, λέει, τετραμελής οικογένεια με μικρά παιδιά. Στεφανία μου, νομίζω ότι έχει να κάνει πάρα πολύ με το που βρίσκεσαι στην Αγγλία, γιατί οι τιμές διαφέρουν πάρα πολύ. Για παράδειγμα, αν είσαι σε πιο ακριβές περιοχές που έχεις να πληρώσεις πολλά, σε ενίκιο κτλ, ίσως και να ήταν δύσκολα τα πράγματα. Στο Νότιγχαμ και γενικότερα στα East Midlands που κατοικώ εγώ, οι τιμές είναι αρκετά χαμηλές και αυτό επιτρέπει στο να υπάρχει πολύ άνεση όσον αφορά τα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Όχι φυσικά ότι οι τιμές στο σούπερ μάρκετ αλλάζουν ανάλογα με την περιοχή που ζεις, αλλά αλλάζουν τα γενικότερα έξοδά σου και το τι θα σου απομείνει για να μπορέσεις να το διαθέσεις στο σούπερ μάρκετ. Νομίζω δηλαδή ότι παρόλο που έχει πολύ φθηνά πράγματα γενικότερα στα περισσότερα σούπερ μάρκετ εδώ πέρα, εντάξει, εγώ εκεί που πάω, πάω στα φθηνά σούπερ μάρκετ. Δεν έχω πάει για παράδειγμα στο Waitrose, στο Sainsbury's για να σας δείξω κάτι μέσα να τραβάτε τα μαλλιά σας. Γιατί δεν υπάρχει λόγος, γιατί να ξοδεύω κι εγώ τόσα παιδιά. Πηγαίνω στα σούπερ μάρκετ που είναι οικονομικά, που οι τιμές είναι βατές και που μπορώ να πάρω αυτά τα οποία χρειάζομαι και σε καλή ποιότητα, ούτως ώστε να τα βγάλουμε πέρα σαν οικογένεια χωρίς να στερηθούμε κάτι. Ωραία. Οπότε νομίζω έχει να κάνει πολύ με την έρευνα αγοράς. Και με το που κατοικείς, πόσα έξοδα δηλαδή έχεις γενικώς και τι θα σου μείνει για να επιζήσεις. Ξέρω ότι γενικότερα στην Ελλάδα οι τιμές είναι ακριβές στα σούπερ μάρκετ και το λέω γιατί και ο μπαμπάς μου σε χωριό είναι και η μαμά μου σε Κωμόπολη είναι. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν έχω ιδέα και αίσθηση και καμία επαφή με την ελληνική πραγματικότητα. Έχω μία αλφα επαφή με τις τιμές και με αυτά, αλλά ναι, η αλήθεια είναι ότι τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά εδώ, αλλά όλα έχουν να κάνουν με το σύνολο των εξόδων που έχεις και το μέρος στο οποίο κατοικείς. Θα ήθελες να μας πεις, λέει, ποια κάμερα χρησιμοποιείς για τα vlog σου. Λοιπόν, έχω την DJI Action κάμερα, την οποία την πήρα με το σκεπτικό ότι ακόμα και αν κάποια στιγμή αποφασίσω να σταματήσω να κάνω YouTube, θα έχω μια κάμερα την οποία όμως μπορώ να τη χρησιμοποιώ με τα παιδιά μου για να τραβήξουμε βίντεο μεγαλώνοντας. Και το λέω αυτό διότι η κάμερα η συγκεκριμένη είναι αδιάβροχη, οπότε και σε διακοπές όταν θα έρθουμε θα την πάρω μαζί μου και στις βουτιές μας στη θάλασσα θα μπορέσω να βιντεοσκοπήσω διάφορα πράγματα και η αλήθεια είναι το περίμενα πάρα πολύ όταν την πήραμε για το πότε θα έρθει εκείνη η ώρα που θα έρθουμε να κάνουμε βουτιές στην Ελλάδα και μετά έγινε ο κορονοϊός. Να μην τα ξαναλέμε. Πάντως είναι μια κάμερα η οποία είναι πάρα πολύ εύκολη στη χρήση από την άποψη ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Είναι πάρα πολύ ελαφριά, έχει ειδική ικανότητα όπου η κάμερα μπορεί να κρατήσει την εικόνα αρκετά σταθερή και όπως είπα αδιάβροχη, οπότε βοηθάει πάρα πολύ. Όπως και μια action κάμερα, είναι δηλαδή, έχει πολλά καλά στοιχεία. Πώς γνωριστήκατε με τον άντρα σου, Ελένη μου? Γνωριστήκαμε σε ένα παιχνίδι το οποίο το παίζαμε online πριν από 15 χρόνια, έχει τώρα. Νομίζω έχει 15 χρόνια, το Star Wars Galaxies. Από εκεί και η αγάπη μας για το Star Wars, για την αστρονομία, για τα αστέρια και έξω και γιατί τα παιδιά ονομάστηκαν με τέτοια ουράνια ονόματα, Ανδρομέδα και Ορίωνας.
Ναι, έχει να κάνει με το Star Wars. Το Star Wars μας έφερε κοντά και από εκεί γνωριστήκαμε. Πότε σκέφτεσαι να μετακομίσετε στο μέρος που μένουν οι γονείς του Άνταμ και αν υπάρχει ενδεχόμενο να έρθετε μόνιμα στην Ελλάδα? Λοιπόν, η μετακόμιση στο Hastings από το οποίο κατάγεται και ο Άνταμ είναι κάτι το οποίο το συζητάμε πάρα πάρα πολύ και νομίζω ότι είχαμε πει κάποια στιγμή μεταξύ μας, δεν το είχα αναφέρει σε εσάς, αλλά είχαμε δώσει στον εαυτό μας μια ημερομηνία σαν στόχο τέλος πάντων, η οποία δεν θα καταφέρουμε να τη φτάσουμε, διότι υπάρχουν ακόμα περιορισμοί όσον αφορά την μετακόμιση, τις μεταφορές, τις μετακινήσεις. Δεν μπορούμε δηλαδή να μετακομίσουμε χωρίς πρώτα να έχουμε πάει στο Hastings για να βρούμε σπίτι και να κοιτάξουμε τι γίνεται και να κανονίσουμε όλα αυτά τα οποία μπορούμε να κανονίσουμε. Και επειδή δεν επιτρέπονται αυτή τη στιγμή οι μετακινήσεις πέραν της περιφέρειας σου, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Οπότε έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτά. Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι μέχρι και το τέλος του χρόνου να έχει συμβεί. Εμείς θέλουμε, ευελπιστούμε, αν όλα τα πράγματα πάνε καλά, προς τα τέλη του καλοκαιριού με αρχές του φθινοπόρου να μπορέσουμε να κάνουμε και τη μετακόμιση. Αυτό είναι ένας πολύ γενικός στόχος. Τώρα θα δούμε πώς θα πάει. Αν υπάρχει ενδεχόμενο να έρθουμε μόνοι μας στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή κανένα. Η Μαριάννα ρωτάει πώς αισθάνομαι που θα επιστρέψω στη δουλειά, αν ανυπομονώ ή αν θα ήθελα να κάτσω κι άλλο στο σπίτι με τα παιδάκια μου. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτονόητο. Θα ήθελα να κάτσω στο σπίτι περισσότερο φορά με τα παιδάκια μου. Αν και. Μισό λεπτάκι. Έλα. Να. Αν και η αλήθεια είναι ότι δεν θα με χαλούσα να γυρίσω πίσω στη δουλειά σαν είμαι απασχολούμενη με 16 ώρες. Και έτσι να αισθάνομαι κιόλας ότι αυτές τις δύο μέρες τέλος πάντων που θα έπρεπε να πάω, ότι είμαι ο ενήλικας που παράγει έργο πέραν της μαμάς. Διότι είναι το πιο. Τι είναι αγάπη μου. Το να είσαι μαμά και να παράγεις έργο είναι νομίζω αυτό το οποίο μου δίνει τη μεγαλύτερη ικανοποίηση αυτή τη στιγμή. Αλλά δεν θα με χαλούσε να νιώθω και λίγο κάτι πέραν του ότι είμαι μαμά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή είμαι μαμά και σύντροφος, θα ήθελα πάλι να είμαι και η εργαζόμενη γυναίκα. Είναι κάτι το οποίο το έχω μάθει και είναι λίγο δύσκολο να το αφήσεις στην άκρη. Όμως, όχι, αλήθεια, άμα θα έπρεπε να διαλέξω μεταξύ των δύο και δεν υπήρχε επιλογή να γυρίσω καθόλου, έπρεπε είτε να γυρίσω με πλήρη απασχόληση ή να μην γυρίσω καθόλου, τότε θα έμενα στο σπίτι για να περνάω χρόνο με τα παιδάκια μου. Πόσο χρονό είσαι εσύ και πόσο ο σύζυγος? Εγώ είμαι 37 και ο Άνταμ είναι 40 και μάλιστα θα γίνει 40 σε μερικές ημέρες από σήμερα που τραβάω αυτό το βίντεο και προσπαθώ εδώ και μέρες στα κρυφά να οργανώσω ένα πάρτι. Μεταξύ μας θα είμαστε φυσικά, αλλά τέλος πάντων προσπαθώ να οργανώσω μια έκπληξη γιατί θα δουλεύει εκείνη την ημέρα και θα γυρίσει λίγο πιο νωρίς από τη δουλειά από ό,τι θα δούλευε υπό νορμάλες συνθήκες, αλλά θέλω να γυρίσω στο σπίτι και τέλος πάντων να έχουμε μια εκπλήξη, να περιμένει τον μπαμπά μας. Και τα πεθερικά μου, αν είχαν θέμα επειδή ήμουν ξένη ή και το αντίθετο για τους γονείς μου. Οι γονείς μου δεν είχαν κανένα πρόβλημα απολύτως. Η μαμά μου κιόλας το περίμενε, η αλήθεια να λέγεται. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία προσπαθούσε να με πείσει να σπουδάσω στο εξωτερικό. Πίστευε ότι γενικότερα η νοοτροπία μου και ο τρόπος σκέψης μου δεν ταιριάζει πολύ στον ελληνικό. Δεν είχε μεγάλο άδικο, δεν είχε και πολύ δίκιο, να πω την αλήθεια. Ο μπαμπάς μου δεν νομίζω ότι είχε θέμα. Ο μπαμπάς μου το θέμα του ήταν να γίνει κάποια στιγμή παππούς. Δεν τον ενδιέφερε αν ο άνθρωπος που θα έβαζα δίπλα μου θα ήταν Έλληνας ή ξένος. Έλεγε εσύ να είσαι καλά, να σε φέρετε σωστά και από εκεί και παιδιά, από εκεί και μετά να κάνεις παιδάκια να γίνω εγώ παππούς. Κανένα λοιπόν πρόβλημα δεν υπήρχε. Όσον αφορά για τα πεθερικά μου, είμαι η μοναδική στην οικογένεια που είναι ξένοι, όλοι οι υπόλοιποι είναι Άγγλοι. Και αυτό το οποίο μου είχαν πει κάποια στιγμή είναι ότι τους έφερα μια δροσιά, μια ανάσα δροσιάς και μια διαφορετικότητα στην οικογένεια που τους έκανα λίγο πιο international. Και μου είχε φάνει πολύ αστείο σαν σχόλιο τέλος πάντων. Γενικά τους αρέσει πάρα πολύ το ότι είμαι από κάποια άλλη κουλτούρα και που έφερα κάτι διαφορετικό μέσα στην οικογένειά τους. Ενδεχόμενα εγκατάσταση στην Ελλάδα, όπως είπα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει, εάν θα το ήθελες και αν μου λείπει γενικότερα η πατρίδα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μπορούσα να έχω την επιλογή να γυρίσω, όχι όμως να γυρίσω μόνιμα, θα μπορούσα δηλαδή, εάν θα μπορούσα να κάνω για παράδειγμα 6 μήνες εδώ και 6 μήνες εκεί, θα το έκανα χωρίς δεύτερη κουβέντα και με μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση. Δεν νομίζω ότι είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, τουλάχιστον όχι όπως είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Κυρίως γιατί παιδιά, σχολεία, καταλαβαίνετε πώς πάνε. Τι μου λείπει περισσότερο που είμαι στο εξωτερικό? Οι φίλοι μου.
οι γονείς μου και οι φίλοι μου, νομίζω τα αυτονόητα. Οι φίλοι μου είναι όλοι μια ομάδα geeks. Είμαι κι εγώ πολύ μεγάλο geek. Νομίζω ότι το έχω αναφέρει και στο παρελθόν, αλλά γενικότερα η παρέα μου είναι όλα άτομα που έχουν να κάνουν με παιχνίδια φαντασίας και ρόλων και με παιχνίδια στον υπολογιστή. Και παρόλο που οι περισσότεροι από αυτούς έχουμε πλέον αξιώματα, ας πούμε, και που άμα γνωρίζατε τα άτομα αυτά θα λέγατε τώρα. Δικαστής άνθρωπος, παράδειγμα, και ασχολείται με. Κι όμως, ποτέ δεν ξέρεις με τι ασχολείται ο καθένας στον προσωπικό του χρόνο. Μου λείπουν γενικότερα πάρα, πάρα πολύ οι φίλοι μου. Αυτές δηλαδή οι ώρες που είχα μαζί τους. Και ειδικά. Θα πρέπει να πω ότι τα μελλοντικά κουμπαριά είναι που λείπουν πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή. Η Νονά της Ανδρομέδας και ο Νονός του Οριώνα. Μελλοντική δηλαδή Νονή, γιατί όπως ξέρετε δεν έχουμε βαφτίσει ακόμα. Θα γίνει και η βάφτιση. Ελπίζω. Σύντομα. Τα αρνητικά και τα θετικά που έχει ο άντρας από το Λίνο είναι σύζυγο. Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν το σκέφτηκα ποτέ. Νομίζω όπως είπα για μένα η μεγαλύτερη διαφορά είχε να κάνει με την οικογένεια και όχι με τον άνθρωπο αυτό καθεαυτό. Νομίζω ότι ο Άνταμ σαν άνθρωπος και όχι επειδή είναι Άγγλος είναι λίγο πιο χαλαρός και ίσως αυτό να έχει να κάνει με την κουλτούρα τους και είναι κάτι που εμένα προσωπικά με βοηθάει πάρα πολύ γιατί εγώ τίνω να είμαι αγχώδης άνθρωπος οπότε με τον ίδιο να είναι χαλαρός με χαλαρώνει και εμένα και ηρεμώ και είναι πολύ καλή η ισορροπία μεταξύ μας εξαιτίας αυτού. Δεν έχω όμως κάνει, θα σου πω, το ποιος είναι, η Βασιλική. Η Βασιλική μου λοιπόν η διαφορά νομίζω δεν έχει να κάνει με τον Έλληνα και τον Άγγλο. Τουλάχιστον για μένα προσωπικά δεν ήταν εκεί η διαφορά. Η διαφορά έχει να κάνει με τον άντρα και τη γυναίκα. Αλλιώς λοιπόν ένας άντρας και αλλιώς είναι μια γυναίκα. Και αυτό δεν έχει να κάνει άμα είσαι Άγγλος, άμα είσαι Έλληνας, άμα είσαι Γερμανός, Ιταλός. Δεν έχει να κάνει. Έχει νομίζω να κάνει πάρα πάρα πολύ με το φίλο. Οι γυναίκες αλλιώς είμαστε μαθημένες, γι' αυτό και άλλωστε λένε ότι οι γυναίκες είναι από την Αφροδίτη και οι άντρες είναι από τον Άρη. Ποιο είναι το μεγαλύτερο καλύτερο μάθημα που σου έχει μάθει η ζωή και τι σου δίνει δύναμη να επανέρχεσαι και να συνεχίσεις όταν είσαι πεσμένη ψυχολογικά. Σοφία μου, αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Το μόνο το οποίο μπορώ να πω είναι ότι έχω περάσει στο παρελθόν από κατάθλιψη, πολύ ισχυρή κατάθλιψη και νομίζω εκείνη η κατάθλιψη ήταν που εμένα προσωπικά με επηρέασε πάρα πολύ σαν άνθρωπο ως προς τον τρόπο με τον οποίο έβλεπα τη ζωή τότε και ως προς το πώς σταμάτησα να τη βλέπω έτσι και την είδα αλλιώς. Δηλαδή, έκανα αυτό που στα αγγλικά λένε I flipped the switch. Και πολύ απλά σταμάτησα να βλέπω τα πράγματα αρνητικά και να τα βλέπω θετικά εξαιτίας εκείνης της κατάθλιψης. Τώρα, είναι κάτι το οποίο κάποια στιγμή θα κάνω ένα story time και θα σας πω όλη αυτή την ιστορία, αλλά δεν θέλω να επεκταθώ περαιτέρω εδώ πέρα. Αν έχω αισθανθεί την ανάγκη για έντονη επιθυμία, όχι απλά για νοσταλγία, που είναι φυσικό, να επιστρέψω στην Ελλάδα μόνιμα και αν ναι, πώς το ξεπερνάς. Δεν την έχω αισθανθεί. Δεν έχω αισθανθεί δηλαδή ότι. Νοσταλγία φυσικά και υπάρχει, όπως και λες, Λίτσα μου, αλλά δεν έχω αισθανθεί την έντονη επιθυμία οπωσδήποτε να φύγω και να γυρίσω στην Ελλάδα. Αν έχω αποκτήσει στην Αγγλία κάποια φίλη που να μπορεί να εμπιστεύομαι και να μιλάω μαζί της όταν νιώθω την ανάγκη επικοινωνίας. Όχι. Είχα. Ψέματα να πω, είχα μία με την οποία ήμασταν πάρα πάρα πολύ κοντά, είχαμε πάρα πάρα πολύ καλή σχέση και δυστυχώς μετακόμισαν, έκαναν και αυτοί, είναι ζευγάρι, απέκτησαν και αυτοί ένα μικρό αγοράκι, ένα παιδάκι, το οποίο στην κυριολεξία γεννήθηκε στο ενδιάμεσο μεταξύ της Ανδρομέδας και του Οριώνα και με τον κορονοϊό και με αυτά μετακόμισαν, φύγαν μακριά και δεν έχουμε χαθεί, αλλά δεν υπάρχει πλέον εκείνη η έντονη, επειδή δεν είμαστε στην ίδια πόλη, δεν υπάρχει εκείνη η έντονη επικοινωνία και το δέσιμο που είχαμε προηγουμένως. Να έχω όμως τη σχέση που έχω με φίλους που έχω από την Ελλάδα, με τους οποίους μιλάω, μπορεί να μιλήσουμε 2 μήνες για παράδειγμα, αλλά όταν μιλάμε σαν να μην έχει περάσει μια μέρα, αυτό όχι, δεν έχει. Δεν έχω δηλαδή κάνει τέτοια φίλη τόσο έμπιστη και τόσο κοντινή. Αυτές ήταν όλες οι ερωτήσεις που μου κάνατε. Νομίζω ότι τις απάντησα όλες. Έχει μία ή δύο που δεν τις απάντησα καθαρά, διότι είχαν να κάνουν πιθανότατα με προτάσεις για βίντεο, τις οποίες θα τις αφήσω, διότι θα σας απαντήσω μάλλον αυτό καθεαυτό στην ερώτηση από κάτω, διότι θα έπρεπε πάλι να επεκταθώ πάρα πάρα πολύ και νομίζω ότι αυτό το βίντεο είναι ήδη μεγάλο. Και επειδή βλέπω ότι και η Ανδρομέδα ξύπνησε και πρέπει να πάω να ετοιμάσω το μεσημεριανά, όπως σας είπα, ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, ελπίζω να απαντήθηκαν οι περισσότερες ερωτήσεις σας
Και εμείς θα τα πούμε πάρα πάρα πολύ σύντομα. Μέχρι τότε λοιπόν να προσέχετε τους εαυτούς σας, την υγεία σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, να τους δείχνετε την αγάπη σας, μην το ξεχνάτε, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Και εμείς θα τα πούμε ξανά με το επόμενο βίντεο, το οποίο πολύ πιθανότατα να είναι και το πρώτο βίντεο από τη σειρά 7 Days of Spring. Μέχρι τότε λοιπόν πολλά φιλιά από μένα, να είστε όλοι καλά. Γεια σας!